Χαρά Ρουσάκη δίπλα μου για να μας μιλήσει για το τι την έπιασε στο τέλος και από τους τρεις πόντους με δύο τρίποντα έφτασε στους 11. Πραγματικά ήσουν καθοριστική στο τέλος. Πώς ένιωθες εκείνη τη στιγμή που πήρες πάνω σου τα δύο τρίποντα? Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, απλά προσπάθησα να βοηθήσω με τον τρόπο που ξέρω να βοηθώ. Επιθετικά το δυνατό μου σημείο είναι το τρίποντο, οπότε απλά πήρα την μπάλα, σούτσαρα, εντάξει, βγήκε, ευτυχώς. Μεγάλη νίκη σήμερα. Πώς την είδες την εμφάνιση της ομάδας σου, ειδικά από τη στιγμή που μείνατε χωρίς Πάγκαλος και Ντέλβα και ενώ το σκορ ήταν ισοπαλία? Εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολος ο αγώνας σήμερα. Ειδικά στο τέλος που μείναμε χωρίς την Νταϊάννα και γενικά χωρίς την Μαρίσα 100% ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά εντάξει, δείξαμε χαρακτήρα και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Μεγάλη αλλαγή για σένα, από τον Κεραυνό στην Ανόρθωση, πήγαινε έρχεσαι και από την Λευκωσία. Ναι. Πώς βλέπεις την ομάδα σου με τη φετινή σεζόν και ειδικά από τη στιγμή που εσείς και η ΑΕΛ θεωρήσετε τα δύο μεγάλα φαβορί για τους τελικούς? Εντάξει, θέλω να ευχαριστήσω όλους στην Ανόρθωση γιατί με αγκαλιάσαν από την αρχή. Νιώθω πολύ ωραία στην ομάδα. Και νομίζω φαίνεται το καλό κλίμα και αυτό είναι ένα από τα βασικά μας στοιχεία για να πάμε για το πρωτάθλημα, γιατί έμψυχο υλικό διαθέτουμε, το καλό κλίμα νομίζω θα μας βοηθήσει. Χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.